Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο η εκδίκαση της υπόθεσης του Ζακ Κωστόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σεπτέμβριο του 2018 στο εδόλιο Έλενα Γάλαρη, δύο πολίτες και τέσσερις αστυνομικοί. Ακριβώς, Μίνα. Καταρχάς να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπολίου, στο οποίο ο Ζακ Κωστόπουλος για άγνωστη αιτία είχε μπει, είναι απόν, εκπροσωπείται από τον δικηγόρο του. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι είναι παρόντες. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Είναι μια υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη εξαιτίας των χτυπημάτων που είχε δεχθεί ο Ζακ Κωστόπουλος την ώρα που έβγαινε από το κοσμηματοπολείο. Λίγα λεπτά νωρίτερα στο κοσμηματοπολείο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε κατάσταση υπερδιέργερσης είχε σπάσει με πυροσβεστήρα την γυάλινη πόρτα του μαγαζιού. Στη συνέχεια λοιπόν, βγαίνοντας, δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, από τον κοσμηματοπόλη και από τον μεσίτη. Ενώ όταν ήταν ήδη αιμόφυρτος, οι τέσσερις αστυνομικοί άσκησαν έντονη βία και τον ακινητοποίησαν. Να σας πω ότι η έναρξη της διαδικασίας καθυστέρησε πολύ. Ήταν πολλοί ο κόσμος που ήθελε να παρακολουθήσει τη δίκη, πολλοί οι μάρτυρες που έχουν κληθεί. Μάλιστα. Οι δικηγόροι και των δύο πλευρών έχουν υποβάλει αίτημα για να αλλάξει η αίθουσα, κάτι το οποίο όμως απορρίφθηκε από το δικαστήριο, ενώ η πολιτική αγωγή υπέβαλε πριν από λίγο αίτημα να μετατραπεί η κατηγορία της θανατηφόρου σωματικής βλάβης σε ανθρωποκτονία με δόλο. Να σας πω ότι από νωρίς το πρωί στο δικαστήριο, μέσα στη δικαστική αίθουσα, βρίσκονται οι συγγενείς του Ζακ Κωστόπουλου, οι γονείς του, ενώ έξω από το κτίριο του πρωτοδικείου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 100 άτομα από συλλογικότητες, οργανώσεις και κόμματα.